Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται στο νησί μας το Bachata King Festival. Αρχικά να μιλήσουμε με την Εμμανουέλα την Πόγια εκ μέρους των διοργανωτών, να μας πει για όλο αυτό το πενταήμερο ουσιαστικά εδώ στο νησί, πώς έχει ξεκινήσει, πώς προχωράει για τα μαθήματα, τι γίνεται καθημερινά με τα καθημερινά party και shows. Οπότε το φεστιβάλ μας ξεκίνησε επισήμως την Τρίτη. Πριν από την Τρίτη είχαμε κάποια pre-parties για να το καλωσορίσουμε το event. Από την Τρίτη παίρνουμε τους καλεσμένους μας και τους γυρνάμε στο νησί. Κάνουμε επισκέψεις σε τοπικά εινοποιεία, δοκιμάζουμε κρασί, τους πήγαμε στην Κέφαλο στο χωριό στο Μιλοτόπι, χορέψαμε απέναντι από το νησάκι και στον Άγιο Στέφανο. Και στόχος μας είναι να γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο το νησί. Έχουμε συγκεντρώσει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, διεθνή ονόματα, πολύ ξακουστά στο χώρο του Λάτιν. Και έχουμε 45 διαφορετικές χώρες οι οποίες λαμβάνουν μέρος, 645 άτομα και βάλει είναι συνολικά. Επομένως, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που αρχίζουν τα μαθήματα και τα σεμινάρια. Είναι από το πρωί, ξεκινάνε από τις 9 η ώρα και πάνε μέχρι το απόγευμα αργά. Μετά έχει σόου το βράδυ και πάρτι. Και παράλληλα θέλουμε ο κόσμος να γνωρίσει το νησί. Η πρόθεσή μας εξ αρχής και η διαφήμιση στα social media είναι οικό σαν ένας χορευτικός προορισμός και θεωρούμε το φεστιβάλ μας μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Οπότε ναι, στηρίζουμε την τοπική αγορά και μας στηρίζει και αυτή με τον τρόπο της. Πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από τόσους διαφορετικούς ουσιαστικά πολιτισμούς να βρίσκονται όλοι εδώ μαζί και ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνεις εσύ για το πώς περνούν εδώ στο νησί και για το πώς περνούν βλέποντας όλες αυτές τις ομορφιές της ΚΟ. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια που υπάρχει είναι πάρα πολύ όμορφη. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το φεστιβάλ και ακούγεται πολύ στο εξωτερικό ειδικά. Αναγνωρίζεται από την κοινότητα που υπάρχει. Και μέχρι στιγμής νομίζω όλοι έχουν λατρέψει το νησί, τους αρέσουν πάρα πολύ οι διαδρομές μας και υπάρχει έτσι ένα ενωμένο πνεύμα με την κοινή μας αγάπη για το χορό. Είναι ωραία η ενέργεια. Κυρία Βλάχου, για τρίτη χρονιά το King Bachata Festival, για τρίτη χρονιά στηρίζει ο Δήμος και στηρίζει όχι μόνο τον πολιτισμό, αλλά και διαφορετικούς πλέον πολιτισμούς οι οποίοι συναντιόνται εδώ στο νησί μας. Ναι, οι άνθρωποι με κοινή αγάπη τους, κοινή αφετηρία το χορό, ένωσαν τις δυνάμεις τους, φόρεσαν το χαμόγελό τους και τις στολές τους και ήρθαν εδώ να παρακολουθήσουν μαθήματα χορού, να διασκεδάσουν, να αγαπήσουν το νησί, να δουν μια διαφορετική πλευρά του. Γιατί είπαμε ότι η Κος είναι ένα νησί που έχει μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική κληρονομιά, αλλά έχει και σύγχρονη δημιουργία. Χάρη στα νέα παιδιά όπως είναι η Εμμανουέλα και όπως είναι όλοι οι δάσκαλοι που ασχολούνται με το χορό και όλες οι σχολές χορού που είναι στο νησί μας και πραγματικά δραστηριοποιούνται και είναι πολύ ανοιχτό μυαλά παιδιά, συνεργάζονται με το εξωτερικό, φέρνουν δασκάλους επιπέδου. Άρα παρέχουμε λοιπόν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες σε αυτό το κομμάτι. Γίνεται πολλός έλξης. Ταυτόχρονα λοιπόν, εμείς ως τουριστικός προορισμός αναδεικνύουμε και την τουριστική μας πλευρά. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πρόγραμμα που έφτιαξαν τα παιδιά και εμείς και τους βοηθήσαμε και ως Γραφείο Τουρισμού και ως Τμήμα Πολιτισμού στηρίξαμε πολύ πλευρά το φεστιβάλ και βλέπουμε ότι πραγματικά το απολαμβάνουν. Αυτό το πενταήμερο περιλαμβάνει τα πάντα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Αναδεικνύουμε τις τοπικές μας επιχειρήσεις, αναδεικνύουμε τα φυσικά μας το πόσιμα, όλα τα χωριά μας που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι το καθήκον και η χαρά του Δήμου να στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Οι άνθρωποι μας και ο πολιτισμός μας. Οι τουριστικές υποδομές βοηθάνε πάρα πολύ. Τα ξενοδοχεία μας είναι υψηλού επίπεδου, διαθέτουν όλες τις αίθουσες και τις προδιαγραφές για συνέδρια και για μαθήματα. Εμείς βοηθάμε από την πλευρά μας όπως μπορούμε, άρα δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα κανέναν άλλον προορισμό. Όλα αυτά τα χρόνια η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται και τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε αυτά τα φεστιβάλ και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος έρωτας και από το νησί και από αρκετούς κόους, χορευτές και χορεύτριες και το απολαμβάνουν και στα μαγαζιά στα οποία ήδη έχουν εμφανιστεί τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο ρεύμα που δημιουργείται αυτό, να ασχολείται πλέον ο κόσμος με τις τέχνες, με τον πολιτισμό, με το χορό. Το έχουμε ανάγκη, Γιώργο μου, και ειδικά η πανδημία, αυτή τη διετία που μας καθήλωσε και μας στέρισε κάποια πράγματα που θεωρούσαμε αυτονόητα, νομίζω ότι
επανατοποθετούμε στη ζωή μας κάποιες αξίες, βάζουμε σε προτεραιότητα τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, τις κλίσεις που έχει, τις ικανότητες του, τα χόμπι του, ασχολούμαστε πιο πολύ με το πνεύμα, με τη ψυχή, με το σώμα μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τα υλικά αγαθά το παν και νομίζω ότι πήραμε όλοι μας ένα καλό μάθημα να ξαναδούμε τη ζωή με άλλο μάτι και τι το καλύτερο, να βάλουμε το χορό στη ζωή μας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και το Δήμο μας για την ηχητική κάλυψη και για το stage που μας παρέχει και η βοήθειά του ήταν πολύ άμεση και εύστοχη και χίλια ευχαριστώ. Επί τη ευκαιρία, για να κλείσουμε με αυτό, πότε μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μπατσάτα? Όποτε θέλει. Το καλύτερο μέρος είναι εδώ σίγουρα. Στα parties υπάρχει παντού αυτή η ενέργεια. Μπορείς να ξεκινήσεις όποτε θέλεις, οποιοδήποτε, οποτεδήποτε.